Οι φωνές του πολιτισμού. Επειδή το θέατρο δεν μιμείται τη ζωή. Είναι η ζωή και η ψυχή μας. Ο ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο κανάλι 6. Μέσα στον πολιτικό κομπασμό, ο πολιτισμός προσπαθεί να εξελιχθεί σε μια κυρίαρχη αντίληψη περί αισθητικής. Καμιά επανάσταση δεν συντελείται πάνω στο βάθρο της ημιδιαχείρισης της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Το αμοιβαίο όφελος και ο θαυμασμός θα έλθει μόνο όταν γυμνάσουμε και ξανοιχτούμε στους νέους. Η γενικευμένη αισθητικοποίηση και η αοριστολογία κάποιων έχουν ανεγείρει τερατώδη τύχη που αποκλείουν τη δράση και τα έργα των καλλιτεχνών. Η πραγματική καλλιτεχνική ενότητα στηρίζεται μόνο στην αυτοδιάθεση των νέων. Η αντίσταση στη φθορά γίνεται μόνο με φρέσκο αίμα. Μέσα στις ευρηματικές προσπάθειες των νέων, ας αναζητήσουμε τους ήρωες του πολιτισμού. Ας τους δώσουμε να καταλάβουν τη θέση τους, καταξιώνοντάς τους, αλλιώς θα μιλάμε για μια κομψότητα των καταστάσεων και των περιστάσεων και θα διαολοστέλνουμε την κρίση, ανακηρύσσοντάς την πρωταγωνιστή σε μια μονομανή παράσταση του ενός. Η έρευνα και η εξέλιξη δεν διασφαλίζονται δια της φυσιολογικής ανάγκης των καλλιτεχνικών συμφωνηθέντων, αλλά μόνο με επαναστατική διάθεση που στηρίζεται σε εκρήξεις και ενδορύξεις. Ο πολιτισμός πρέπει να εστιάζει στους νέους. Ο πολιτισμός πρέπει να εστιάζει στον στοχασμό για το ανθρώπινο πεπρωμένο. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Προφήτης καρτερή, πάνε τώρα χέρι χέρι.
ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον αλλά από το ψηλό του θρόνο. Λέει στον άμυαλο σε βάθη κειμένο που ξεφταίνει, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.